Αντιμέτωποι με νέες αυξήσεις στα καύσιμα είναι οι καταναλωτές που μετά την προσαρμογή στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για περαιτέρω αύξηση του ποσοστού βιοεθανόλης που αναμεγνύεται με βενζίνες από το 1 στο 3% ανησυχούν και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Από τις 24 του μήνα έως και χθες είχαμε περίπου στα 6 λεπτά αύξηση στα καύσιμα. Υπάρχει ένα ποσοστό βιοεθανόλης πλέον στα καύσιμα το οποίο αύξησε την τιμή περίπου στα 3-3,5 λεπτά. Και επίσης το πρόβλημα με τη Μέση Ανατολή έφερε τις υπόλοιπες αυξήσεις μέχρι τα 6 λεπτά. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, οι τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στην Κρήτη αγγίζουν τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ η τιμή στην αμόλυβδη των 95 οκτανίων αγγίζει το 1 ευρώ και 80 λεπτά ανά λίτρο. Οι τιμές στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης ξεκινούν στο νησί από το 1 ευρώ και 36 λεπτά και φτάνουν στο 1 ευρώ και 58 λεπτά, με τον νόμο Ρεθύμνης να καταγράφει τις υψηλότερες τιμές. Οι κριτικοί επίσης για να ζεσταθούν με πετρέλαιο αναγκάζονται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Υπάρχει μια αποσυμπίεση από σήμερα λόγω της μεγάλης παραγωγής των Ηνωμένων Πολιτειών στο παραγωγής πετρελαίου σε περισσότερα, δηλαδή στο 1,2 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα και αυτό πιθανόν να μειώσει τις τιμές. Όπως επισημαίνει ο κύριος Σαμόλης, πέραν των καταναλωτών ανησυχούν και οι πρατηριούχοι, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε μείωση της κατανάλωσης. Με την πτώση της κατανάλωσης, την ακριβή τιμή, το πετρέλαιο που έχει φτάσει πάνω από το 1 ευρώ στο 1,10 που είναι πόσο είναι, 8-1,10 σήμερα, μειώνει την κατανάλωση και σιγά σιγά τα περισσότερα πρατήρια δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και δυστυχώς υπάρχουν κλεισίματα. Χαρακτηριστικό της κρίσης που χτύπησε τον κλάδο των πρατηριούχων είναι το γεγονός πως μέχρι πριν από λίγα χρόνια στη χώρα λειτουργούσαν περισσότερα από 8.500 πρατήρια, ενώ σήμερα ο αριθμός αυτός δεν ξεπερνά τις 5.000. Στο 18, από ό,τι είδαμε τα στατιστικά στοιχεία, κλείσανε περίπου πανελλαδικά γύρω στα 800 πρατήρια. Είναι ένα τεράστιο νούμερο. Φεύγει ο κόσμος, αλλάζουν χέρια τα πρατήρια, πάνε στις εταιρείες και σιγά σιγά φεύγει και ο παραδοσιακός πρατηριούχος. Αυτό δεν είναι καλό ούτε για μας ούτε και για τους καταναλωτές. Διότι όταν θα υπάρχει μια μονοπωλιακή κατάσταση ή ολιγοπωλιακή κατάσταση, καταλαβαίνετε ότι δεν θα ελέγχεται πλέον το καύσιμο.